Πιθανή ουκρανική σύνδεση με την προσπάθεια δολοφονίας του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο βλέπουν διάφορα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης της χώρας. Σύμφωνα με αυτά, ο 79χρονος συνταξιούχος Γιουράι Τσιντούα μπορεί να μην λειτουργούσε μόνος του, αλλά έπαιρνε εντολές από μια ολόκληρη ομάδα πίσω από αυτόν. Φαίνεται πιο πιθανό η επίθεση να συντονίστηκε με κάποια ομάδα, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Σλοβακίας, Μάτου Σουτάι Έστοκ, στη σλοβακική τηλεόραση. «Δουλεύουμε με το γεγονός ότι δεν ήταν ένας μόνος επιτιθέμενος, αλλά ότι κάτι συνέβαινε πίσω από αυτό, το οποίο προσπαθούμε να διευκρινίσουμε», είπε. Τα σχόλια έγιναν αφότου οι αρχές της Σλοβακίας αποκάλυψαν ότι οι επικοινωνίες και το ιστορικό του Τσιντούα στο Facebook διαγράφηκαν 4 ώρες μετά την επίθεση και ότι ο ίδιος ούτε η σύζυγός του το έκαναν. Τα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης έχουν αρχίσει να σκέφτονται αν η χώρα που έχει τους περισσότερους λόγους να είναι θυμωμένη με τον Φίτσο θα μπορούσε να εμπλέκεται. Ο Φίτσο εξελέγει με υπόσχεση να τερματίσει τη βοήθεια της χώρας του στην Ουκρανία, κάτι που εκπλήρωσε αμέσως μόλις εξελέγει. Σημειώνεται ότι η προηγούμενη κυβέρνηση της Σλοβακίας ήταν πλήρως ενσωματωμένη με τη βοήθεια της Ουκρανίας. Έστειλε όπλα, αεροπλάνα, τάγκς πυροβολικό αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που σταμάτησε αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τον Φίτσο.